Καλημέρα. 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 Καλημέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέρες αλληλεγγύης, αλλά θα έλεγα εγώ και αγώνα, Νίκο Σοφιάνε. Το δικό μου σχόλιο τώρα περιμένεις? Ναι, βέβαια, τι άλλο να περιμένω, είσαι σε καλασμένος. Θέλεις να πάω εγώ εκεί και να έρθεις από εδώ να κάνω εγώ σχόλιο? Μέρες αλληλεγγύης και αγώνα, πραγματικά, όπως είπες. Αλληλεγγύης γιατί χιλιάδες συμπολίτες μας, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, λέω ειδικά για τις ζώνες φτώχειας, ένδυας, είναι μεγάλες σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη που το 25% σχεδόν του πληθυσμού της είναι μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς και που φυσικά στις προτεραιότητες, κατά τη γνώμη μας, της Δημοτικής Αρχής είναι να εκφραστεί στην πράξη αυτή η αλληλεγγύη, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι που μας ακούν ότι δυστυχώς οι 17.000 συνάνθρωποι μας που βρίσκονται κάτω από τη ζώνη της φτώχειας και της ανέχειας και είναι κατεγραμμένοι στον κόμβο αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας δεν θα πάρουν αυτές οι γιορτές, έστω αυτό το ελάχιστο καλάθι με κάποια προϊόντα, με κάποια τρόφιμα, για να μπορούν να σταθούν στοιχειοδός, αν θέλετε, όχι ότι κάτι τέτοιο αλλάζει τη ζωή, αλλά στοιχειοδός να σταθούν σε αυτές τις γιορτινές μέρες. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχουμε αναδείξει αρκετά και θεωρούμε μεγάλη καθυστέρηση, μεγάλη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ότι δεν προτάχθηκαν αυτές οι ανάγκες. Αντίστοιχα, με 900.000 στολίστηκε μια Αθήνα αδιανή, μια Αθήνα η οποία ζει σε συνθήκες αποκλεισμού, ενός αποκλεισμού για τον οποίο φέρει βαρύτατες ευθύνες η πολιτική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Πέραν από τα όρια του Δήμου Αθηναίων, υπάρχει και μια γενικότερη κατάσταση σε όλη την επικράτεια που δείχνει ότι από την πανδημία μπορεί να βγούμε ενωμένοι όσον αφορά την πειθαρχία, τα πρωτόκολλα κτλ., αλλά δεν θα βγούμε καθόλου ίση απέναντι σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Ακούστε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ατομική ευθύνη και τώρα με τα ρεβεγιόν και με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα γίνεται, πιστεύουμε, μια μετατόπιση της συζήτησης από το κύριο. Γιατί ακόμα και η προσπάθεια εμβολιασμού που πρέπει να γίνει, και αυτή η προσπάθεια δεν αναιρεί, δεν κρύβει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι σε μια χώρα με μηδενικά κρούσματα στις αρχές, τα μέσα του καλοκαιριού, έχουμε φτάσει να μετρούμε πάνω από 4.000 συνάνθρωπους μας να έχουν χάσει τη ζωή τους, καθημερινά να υπάρχουν κρούσματα, καθημερινά χιλιάδες συνάνθρωποι μας να βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν τραγικές εγκληματικές ευθύνες σε αυτή την πολιτική διαχείριση. Έπαιξαν για τα κέρδη κορώνα γράμμα τις ζωές των εργαζομένων. Το βλέπουμε για την κατάσταση που συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους εργαζόμενους σε κρίσιμους χώρους, όπως οι courier, όπως οι υπαλληλοί, οι οποίοι κυριολεκτικά είναι στον αέρα. Και φυσικά αυτές τις μέρες η σκέψη μας βρίσκεται στους χιλιάδες εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στον αγώνα που δίνουν σε υπεράνθρωπες προσπάθειες και με τεράστια κόπωση, και αυτός ο κόσμος, αυτοί οι εργαζόμενοι και οι θέσεις τους, οι διεκδικήσεις τους, τα αιτήματά τους για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία κυριολεκτικά καρκινοβατεί, αυτές οι φωνές πρέπει να ακουστούν και αυτές οι φωνές σηματοδοτούν και το αγωνιστικό νέο έτος το οποίο έρχεται και το οποίο πραγματικά πρέπει να βρει τους εργαζόμενους, το λαό μας, την νεολαία, στους δρόμους για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν απέναντι σε μια πολιτική που συνεχώς περιορίζει, αξιοποιεί την πανδημία κυριολεκτικά για να φέρνει το ένα μετά το άλλο αντιδραστικά νομοθετήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Σοφιανέ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε σένα και στην οικογένειά σου.